Θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς των δημόσιων νοσοκομείων και των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας, που χθες τίμησαν αγωνιστικά την Παγκόσμια ημέρα υγείας σε όλη τη χώρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τις εγκληματικές ευθύνες της, διεκδικώντας το αναγκαίο και ρεαλιστικό για την υγεία και τη ζωή του λαού μας. Είναι αυτοί που όλο το προηγούμενο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο πανδημίας, δίνουν τη μάχη μέσα στα νοσοκομεία, δίπλα στους ασθενείς και στις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο λαός μας στα ζητήματα της υγείας, και συγχρόνως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, για μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής του λαού μας. Και αυτό κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου, να φημώσει τη φωνή τους κάτω από τις μάσκες, να συκοφαντήσει, να λιδωρήσει τους αγώνες των υγειονομικών, να καταστήλει με ματ, γκλόπς και δακρυγόνα, προκειμένου να κρύψει τις εγκληματικές της ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας και τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος υγείας σε COVID σύστημα, με αποτέλεσμα την εκτείναξη της νοσηρότητας και της θνητότητας. Δεν σας πέρασε, κύριοι της κυβέρνησης, παρόλο που είχατε πολύτιμο συμπαραστάτη το ΣΥΡΙΖΑ, του πολιτικού μορατόριου, της εθνικής συνεννόησης και του «θα τα πούμε μετά». Συνεχίζουν οι υγειονομικοί τον αγώνα και το επόμενο διάστημα, όπως και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι στη χώρα μας, διεκδικώντας μέτρα ενίσχυσης των δημόσιων νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με εξοπλισμό και υποδομές, κλίνες ΜΕΘ, επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημίωση, εφαρμογή όλων των μέτρων, των απαραίτητων μέτρων προστασίας στην εργασία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλων των μέσων θεραπείας και φαρμάκων, την εξασφάλιση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για το μαζικό και έγκαιρο εμβολιασμό όλου του λαού μας. Και σε αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι μαζί τους, δίπλα τους. Συγχρόνως, καλούμε τους υγειονομικούς, και όχι μόνο, να σκεφτούν αλλά και να βγάλουν συμπεράσματα από όλη αυτή την τραγική περιπέτεια που βιώνει ο λαός μας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία. Διότι αυτή η τραγική κατάσταση που βιώνουν και οι ίδιοι υγειονομικοί ως εργαζόμενοι, αλλά κυρίως ο λαός μας, όπως είπα, οι άλλοι λαοί αντίστοιχα μέσα στην πανδημία, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και των μέτρων όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, που θεωρούν την υγεία του λαού ανεπίτρεπτο κόστος και εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων, της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας και της αξιοποίησης των αναγκών του λαού μας σε υπηρεσίες υγείας ως πεδίο για κερδοφόρες business των επιχειρηματιών στον τομέα της υγείας. Δηλαδή, η πολιτική της επιχειρηματικότητας, του κριτηρίου κόστους-όφελος, της συνύπαρξης του εμπορευματοποιημένου δημόσιου τομέα υγείας και του ιδιωτικού τομέα, της κυριαρχίας των νόμων της αγοράς. Μία πολιτική στα πλαίσια των στρατηγικών κατευθύνσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, που την έχουν για σημαία τους τόσο εσείς, κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα. Και ακριβώς η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής ευθύνεται για το αθωράκιστο σύστημα υγείας στη χώρα μας, αλλά και στα προηγμένα, κατά τα άλλα, συστήματα υγείας των άλλων καπιταλιστικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα, οι λαοί, ο ελληνικός λαός, να βιώνουν μια τραγωδία την περίοδο αυτή. Σε αυτή τη στρατηγική που υπηρετεί το άδικο, βάρβαρο, εκμεταλλευτικό σύστημα, που η υγεία πουλιέται και αγοράζεται, που έχει ως κριτήριο το πόσο φθηνά θα στοιχίσει η υγεία του λαού στο κεφάλαιο και το κράτος του, οφείλεται το ότι το δημόσιο σύστημα υγείας, αντί να αναπτύσσεται με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, αυτές περιορίζονται στα όρια της αθλειότητάς του. Και το κράτος, αντί να εξασφαλίσει σχεδιασμένα και δωρεάν όλα όσα χρειάζονται για την υγεία του λαού, τα φορτώνει όλα στην ατομική ευθύνη και τη δυνατότητα της τσέπης του καθενός. Να γιατί λοιπόν ο λαός μας, οι λαοί, δεν μπορούν να προσδοκούν κάτι ωφέλιμο από αυτό το σύστημα και τις πολιτικές που το στηρίζουν. Όπως τίποτα το ωφέλιμο δεν μπορούν να προσδοκούν οι δύο λαοί, Ελλάδας και Τινησίας, μέσω της κύρωσης του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε ήδη από το 2016 για το τομέα. Στον τομέα της υγείας. Γιατί ακριβώς
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που χαράχθηκε τα προηγούμενα χρόνια για διείσδυση επενδύσεων στις χώρες της Βορείου Αφρικής προκειμένου να βρουν διέξοδο κεφάλαια που λιμνάζουν. Και παράλληλα, με στόχο βέβαια, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, δηλαδή η κερδοφορία τους σε τομείς που θα τους αποφέρουν κέρδη. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προηγηθεί διασκέψεις κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βορείου Αφρικής, αλλά και επαφές, συμφωνίες, όπως αυτή που συζητούμε σήμερα, σε διμερές επίπεδο, αξιοποιώντας είτε δεσμούς με χώρες όπως η Τινησία ή αξιοποιώντας ιστορικούς δεσμούς με άλλα κράτη, στα πλαίσια όμως υλοποίησης των στρατηγικών στόχων που αποφασίστηκαν και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα ναυτιλία, υποδομές, εμπορικές σχέσεις, γενικότερα χρηματοπιστωτικές επενδύσεις, αλλά και σε ζητήματα όπως της υγείας. Και ακριβώς τέτοιες ή αντίστοιχες συμφωνίες εντάσσονται στα πλαίσια των γενικότερων γεωστρατηγικών σχεδιασμών, οικονομικών, πολιτικών, αναβάθμισης της αστικής τάξης της χώρας μας, της ενίσχυσης του ρόλου της στην περιοχή της Βορείου Αφρικής, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αλλού. Αυτόν τον προσανατολισμό υλοποίησε με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδας Τινησίας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Με τον ίδιο προσανατολισμό φέρνει για κύρωση το Μνημόνιο Συνεργασίας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο που και από αυτή τη συμφωνία οι δύο λαοί δεν έχουν να προσδοκούν κάτι ωφέλιμο. Εξάλλου, αυτό αναδεικνύεται και μέσα από τους τομείς συνεργασίας, δείτε στο δεύτερο άρθρο της κύρωσης, όπως για παράδειγμα το φάρμακο, ηλεκτρονική υγεία, έρευνα, κλινικές δοκιμές και πάει λέγοντας. Το ποιοι δηλαδή θα ωφεληθούνε, φαίνεται ξεκάθαρα, που δεν είναι άλλοι από τους επιχειρηματίες των κλάδων αυτών που καλοβλέπουν τέτοιες συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Γιατί τα αμοιβαία ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτές τις συμφωνίες για το λαό μας και τους άλλους λαούς έχουν μία και μοναδική προϋπόθεση. Την κατάργηση του οικονομικού κοινωνικού πλαισίου, του συστήματος δηλαδή που βιώνουμε σήμερα και των πολιτικών που το στηρίζουν. Και δεν είναι άλλο από τον καπιταλισμό. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε και προηγουμένως, σε ό,τι αφορά την κύρωση της σύμβασης, ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ.